Να πω τώρα δύο λόγια για το πώς έχει αρχίσει να περπατάει αυτή η τεχνολογία και τι έχουμε αρχίσει να εφαρμόζουμε. Εν αρχή δεν υπήρχε τίποτα, δεν υπήρχε web. Έτσι ήταν το χάος. Κάπου στο 1994 περίπου δίνεται το web, δεν το ονομάζουμε web 1, το ονομάζουμε απλώς web. Είναι μια λίστα με ιστοσελίδες που διασυνδέονται μεταξύ τους. Πολλά σιγά σιγά websites θα αρχίσουν να βγαίνουν. Μετά από περίπου μια δεκαετία, γύρω στο 2004-2005, αρχίζει και εμφανίζεται αυτός ο όρος του Web 2. Δεν πρόκειται περί μιας νέας καλωδίωσης των δικτύων. Ισχύει η ίδια καλωδίωση, μονάχα που αυτή τη φορά ο τρόπος αλληλεπίδρασης είναι διαφορετικός. Ο τρόπος αλληλεπίδρασης έχει να κάνει με το πώς, τι κάνει ο χρήστης όταν πάει σε αυτό το υλικό, σε αυτές τις ιστοσελίδες. Αρχίζει και πειραματίζεται μεταξύ του, γίνεται πιο ενεργητικός χρήστης. Θα δείξω στη συνέχεια και ένα slide. Και τέλος πάντων, τα τελευταία δύο χρόνια έχει αρχίσει και εμφανίζεται όλο και περισσότερο μια πρακτική χρήση αυτού που λέγεται Web3, σημασιολογικό ιστό, σημασιολογικό διαδίκτυο. Το Web1 και το Web2 η διαφορά του είναι η εξής, ότι στο Web2 ο χρήστης γίνεται πλέον συνειδητά συνεισφέρον στην πληροφορία. Μπορεί να πάει, όπως είπαμε, σε ένα website, να προσθέσει το δικό του σχόλιο, να αλλάξει τη διάγνωση, να πει και αυτό στο δικό του σχολιασμό και ούτω καθεξής. Άρα, το υλικό που προσθέτει αλλάζει ήδη την πληροφορία. Έτσι λοιπόν, συνεισφέρει ο ίδιος με την αλληλεπίδραση του με το website και συμμετέχει στην αλληλεπίδραση και την ανανέωση αυτής της πληροφορίας. Η συνεισφορά του πολλές φορές συλλέγεται με διάφανο τρόπο και μπορεί να αναδειχθεί μέσα από την αλληλεπίδραση με τέτοιου είδους sites και τη συμπεριφορά του. Θα μου πείτε πώς γίνεται αυτό. Δεν ξέρω αν πολλοί από εσάς είστε χρήστες του Facebook και παίζετε παιχνίδια εκεί. Πολλές φορές πολλά από αυτά τα παιχνίδια που παίζονται με τέτοιο διαδραστικό τρόπο αλλάζουν μορφή τους επόμενους μήνες ανάλογα με το τι έχουν πετύχει οι χρήστες. Συλλέγεται δηλαδή με ένα διάφανο τρόπο η αλληλεπίδραση των χρηστών και μπορεί να αλλάξει και το ίδιο το λογισμικό. Αυτό δεν υπήρχε δυνατότητα να γίνει πιο πριν. Έχουμε λοιπόν την ανάδυση αυτού που λέγεται συνεργασία και αυτού που λέγεται συλλογική ευφυΐα μέσα από τις χρήσεις αυτού του είδους του Web2. Δεν άλλαξε τίποτα όπως είπαμε στην καλωδίωση, άλλαξε απλώς, έγινε πιο εύκολος ο τρόπος για να μπορεί ο χρήστης να αλληλεπιδρά με αυτού του είδους τις τεχνολογίες. Και έτσι πλέον έχουμε αρχίσει να εμφανίζονται αυτό που λέγεται διαδικτυακές κοινότητες, ιστοχώροι κοινωνικών δικτυώσεων, τα social networking sites δηλαδή όπως είναι το Facebook κτλ., οι συνεργατικές εγκυκλοπαίδειες, τα wikis, τα ιστολόγια, τα blogs, οι κοινωνικές ομοταξίες όπως είναι αυτή που θα δημιουργηθεί μέσα από το ΙΜΟΠ, η ουρολογική συνωμοταξία, το folksonomy, του ουρόλογη δηλαδή, που θα έχετε τη δική σας γλώσσα και τις δικές σας ετικέτες να κολλάτε πάνω στα αντικείμενα τα επόμενα χρόνια. Ο σημασιολογικός ιστός αυτό που κάνει δεν είναι τίποτε άλλο παρά βελτιώνει τις αναζητήσεις, ενισχύει τη συνεργασία, αλλά προσπαθούμε να κάνουμε καλύτερες αναζητήσεις, να εκτελέσουμε πιο σύνθετες διεργασίες. Η πληροφορία αρχίζει και δομείται πλέον με καλές συνδέσεις και αποκτάει νόημα. Προσπαθεί δηλαδή το κομπιούτερ να καταλάβει τι το ρωτάμε. Πριν την έλευση αυτής της τεχνολογίας, του σημασιολογικού ιστού, δεν μπορούσε κανείς να θέσει σύνθετα ερωτήματα σε μια μηχανή αναζήτησης. Πιάστε παραδείγματος χάρη αυτή τη στιγμή το Google και ρωτήστε την ερώτηση: ποια είναι η πιο αποτελεσματική μέθοδος για την εκπαίδευση στην ουρολογία. Τι θα βγάλει? Θα βγάλει ουρολογία, θα βγάλει εκπαίδευση, θα βγάλει την λέξη αποτελεσματική, ασύνδετες μεταξύ τους έννοιες, λέξεις μάλλον, που το συνολικό τους νόημα, σε καμία περίπτωση το αποτέλεσμα που θα σας βγάλει το Google δεν απαριθμεί το νόημα που μεταφέρεται από αυτή την φράση της αναζήτησης. Αν θα μπορούσε το Google να μας βγάλει αποτελέσματα που έχουν νόημα για αυτού του είδους την αναζήτηση που κάνουμε, τότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι το Google έχει γίνει σημασιολογικό και μπορεί να μας απαντάει η μηχανή αναζήτησης με τον τρόπο που εμείς σκεφτόμαστε ή αλλιώς να μας καταλαβαίνει. Αν θα ψάξουμε δηλαδή να βρούμε ποιο είναι το φθηνότερο εισιτήριο από Αθήνα για Σαντορίνη, θα μας πιάσει τη λέξη φθηνότερο και μπορεί το φθηνότερο όμως να μας φέρει για ρούχο πληροφορία φθηνότερο. Εμείς ρωτάμε για εισιτήριο από Αθήνα για Σαντορίνη. Είναι συγκεκριμένα τα πράγματα. Άρα θα πρέπει να ορίσουμε τι εννοούμε φθηνότερο, να ορίσουμε ότι ενδιαφερόμαστε για δρομολόγιο που έχει να κάνει με συγκεκριμένο προορισμό ανάμεσα σε δύο μέρη και ούτω καθεξής. Αν μπορέσουμε να χτίσουμε τέτοιες συνδέσεις, τότε η αναζήτηση γίνεται με σημασιολογικό τρόπο και τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ καλά. Αυτού λοιπόν του είδους οι τεχνολογίες που λέγονται Web3 μπορούν να εφαρμοστούν πλέον τα τελευταία δύο χρόνια με επιτυχία και στον ιατρικό χώρο.
Έτσι, πολλά από τις ιδέες, ιδιαίτερα του Web 2, έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται και στην ουρολογία. Υπάρχει σε αυτήν εδώ πέρα τη διεύθυνση που θα δείτε και μέσα στα slides, μια ποικιλία από τέτοιου είδους υλικό, blogs, wikis, Twitter και τα λοιπά, που αφορούν ουρολογικό περιεχόμενο. Τα έχουν συλλέξει κάποιοι συνεργάτες από την Ουγγαρία και τα έχουν βάλει όλα μαζί σε μία ιστοσελίδα. Υπάρχουν wikis, εγκυκλοπαίδειες που αναφέρονται στην ιατρική εκπαίδευση. Πολλές από αυτές αναφέρονται και σε ουρολογικά περιστατικά. Και blogs που αφορούν καθαρά ιατρικά εκπαιδευτικά περιστατικά. Ένα από τα κομμάτια που δεν θα σας το παρουσιάσω γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, έχει να κάνει με μια νέου είδους τεχνολογία που λέγεται Slide Wiki. Είναι δηλαδή μια νέα δυνατότητα που μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει συνεργατικά wiki τέτοιου είδους για να χτίσει slides και από τα slides να εξάγονται μετά αυτόματα ερωτήσεις. Ελπίζω ότι του χρόνου θα μπορέσουμε να σας δείξουμε μια μεγάλη εφαρμογή που θα στήσουμε για το σχολείο με αυτού του είδους την τεχνολογία. Δηλαδή, εσείς το μόνο που θα έχετε να κάνετε θα είναι να φτιάξετε το δικό σας PowerPoint, να το συναρμολογήσετε με κατάλληλες λέξεις και νοήματα, ετικέτες, και μετά θα παράγονται οι ερωτήσεις μόνες τους. Καλό αυτό.